Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα φιλοξενούμενος στον News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Συρίγο. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Δαμαβολίτη. Κύριε Συρίγο, η Τουρκία απαιτεί ολιστική προσέγγιση. Όλα πάνω στο τραπέζι και μάλιστα βάζει ψηλά στην ατζέντα και το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Και θέλουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Λοιπόν, αυτό που κάνει η Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι πάγια τουρκική θέση από το 1975 και μετά. Τώρα το λέει ολιστική προσέγγιση. Τότε το αποκαλούσε συμφωνία πακέτο. Έλεγε δηλαδή ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις πρέπει να λυθούν ως πακέτο. Όλα μαζί τα προβλήματα. Δεν έβλεπε μόνον ένα τμήμα των προβλημάτων. Και προφανώς δεν θεωρούσε ότι πρόβλημα είναι μόνον η οριοθέτηση της Σταλοφρουτίδας και της ΑΟΣ. Αυτό η ελληνική πλευρά έχει πάγια θέση μόνο σε αυτά τα δύο ζητήματα. Και η Τουρκία έχει πάγια θέση. Οπότε αυτό μετά από τις 60-70 επαφές, δεν ξέρω που έχει φτάσει ο αριθμός των διερευνητικών, θα συνεχίζεται SAE. Ο αριθμός των διερευνητικές κατ' ουσίαν έχουν τερματιστεί αυτή τη στιγμή, δεν συνεχίζονται. Μάλιστα. Τελείωσαν. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν δεν βλέπουμε εξέλιξη, δεν βλέπουμε πρόοδο. Πάνω σε αυτό το θετικό δεν βλέπω κάποια πρόοδο. Δηλαδή δεν μπορεί η ελληνική πλευρά να συζητήσει ούτε συμφωνία πακέτο, ούτε ολιστική προσέγγιση. Αυτό δεν είναι τωρινή θέση. Είναι θέση που την έχουμε από το 1975 και μετά. Άρα λοιπόν το θέμα, η προοπτική για τη Χάγη βγαίνει από το τραπέζι τελείως ως προς τον κοντινό μέλλον. Να σας πω κάτι για τη Χάγη. Οι Τούρκοι πάντοτε ως προς το θέμα της Χάγης προσπαθούσαν να βάλουν από την πίσω πόρτα το θέμα της αμφισβητήσεως της ελληνικής κυριαρχίας σε διάφορα νησιά του Αιγαίου. Πάντα. Αυτό ήταν και ο λόγος που εμείς από το 1995 είχαμε εξαιρέσει από την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου θέματα που σχετίζονται με τη στρατικοποίηση των νησιών και το 2015 προχωρήσαμε σε μια ακόμη διεθνιστική δήλωση στην οποία προσθέσαμε και άλλες κατηγορίες ακριβώς για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο σειρώμενοι από την Τουρκία. Ο στόχος είναι να ελέγξουμε τη διαδικασία. Αν δεν την ελέγξουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Και βεβαίως, αν δεν την ελέγξει και η Τουρκία ως προς τα δικά της αυτά που θέλει, δεν έχει λόγο να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο. Υπήρχε μία άποψη, η οποία δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα, η οποία έλεγε ότι η Τουρκία όταν πάμε στις συνομιλίες επί της ουσίας θα κατεβάσει τους τόνους και θα συζητήσει μόνο για τα σοβαρά θέματα όπως την οριοθέτηση της Παλαιοκρητίδας. Θα βγάλει διάφορα άλλα θέματα όπως τις γκρίζες ζώνες κυριαρχίας, το οποίο υποτίθεται σύμφωνα με αυτή την αντίληψη ότι το είχε βάλει ως διαπραγματευτικό χαρτί. Η ζωή δεν επιβεβαιώνει αυτή την αντίληψη. Και αν μπορώ να σας πω επιπλέον, δεν είναι μόνο ότι η ζωή δεν επιβεβαιώνει αυτή την αντίληψη. Στην Τουρκία, οι γκρίζες ζώνες κυριαρχίας και η αμφισβήτηση της ελληνικότητας των ανατολικών νησιών του Αιγαίου είναι τμήμα πλέον του σκληρού πυρήνα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Όσο διάθεση και να έχει κάποιος πολιτικός να πει ναι, ρε παιδί μου, είναι Τούρκος πολιτικός. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ακραίο, δεν μπορούμε να το λέμε. Δεν μπορεί να βγει στην Τουρκία και να το πει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει εκπαιδευτεί και η κοινωνία μέσα από τα χρόνια, έτσι. Ακριβώς. Το πιστεύει η κοινωνία. Δηλαδή, να σας το πω εγώ διαφορετικά, για να το καταλάβουμε. Εμείς θεωρούμε, ορθώς διευκρινίζω, ότι το αγαθονήσι, το φαρμακονήσι, οι νούσες είναι ελληνικές. Η Τουρκία θεωρεί αντιστοίχως ότι είναι τουρκικές. Είναι υπό αμφισβήτηση. Ποιος Τούρκος πολιτικός θα βρεθεί και θα πει ότι, ξέρεις, λάθος λέγαμε όλο αυτόν τον καιρό ότι είναι τουρκικές ή είναι υπό αμφισβήτηση, τελικά είναι ελληνικές. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ αντικειμενικά ότι η πιθανότητα να βρεθεί λύσεις με την Τουρκία μέσω προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο υπό τους παρόντες όρους είναι αδύνατη. Μάλιστα. Τώρα
Άλλη μια είδηση που έχει έτσι κατακλείσει την ισογραφία είναι ότι η Τουρκία μπορεί να πάρει τα Eurofighter. Το Βερολίνο, ας πούμε, αυτό το έχει γράψει βέβαια ο τουρκικός τύπος. Το Βερολίνο κρατάει σιγή ηχθείως βέβαια και να πούμε ότι τα Eurofighter είναι μια κοινοπραξία. Θα τα πάρει τα Eurofighter κατά την εκτίμησή σας στη Τουρκία? Νομίζω ότι ο στόχος της δεν είναι τα Eurofighter αλλά τα F-35. Η Τουρκία το φυσάει και δεν κρυώνει που λόγω των S-400 πετάχτηκε έξω από την βιομηχανία των F-35 και προσπαθεί να βρει τρόπο να επιστρέψει. Και πετάει διάφορα. Ότι θα πάρω από τους Κινέζους, θα πάρω από τους Ρώσους, θα πάρω τα Eurofighter κτλ. Τα F-35 κυνηγάει το. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μέσο πίεσης. Θεωρώ ότι είναι πρωτίστως ένα μέσο πίεσης. Εάν δεν, διότι δεν υπάρχει πιθανότητα να τα πάρει, πιθανό να τα πάρει. Αλλά σε αυτή τη φάση και πριν τις αμερικανικές εκλογές, όπου δεν ξέρουμε ποιος θα βγει νέος πρόεδρος, δεν νομίζω ότι η Τουρκία θα ήθελε να κόψει την πιθανότητα να πάρει F-35 από την Αμερική. Μάλιστα, να κλείσουμε Τουρκία πάλι, αλλά θέλω να μου κάνετε μια εκτίμηση της επίσκεψης του Ερντογάν στην Αλβανία. Εκτός την προσωπική φιλία που συνδέει τους δύο άνδρες, τον Έντι Ράμα. Δεν θεωρώ ότι ο Ράμα είναι φίλος με κανέναν. Τέλος πάντων, αυτό πάντως διαχέεται στο διακρατικό επίπεδο. Πάντως υπάρχουν στενές σχέσεις. Υπάρχουν στενές σχέσεις, αλλά μην υπερβάλλουμε ότι ο Ράμα αισθάνεται φιλία για κάποιον. Το κρατάμε αυτό που λέτε. Η χρηματοδότηση όμως στο μεγαλύτερο τζαμί των Βαλκανίων, τα δώρα που έφερε ο Ερντογάν και μάλιστα έφερε και καμικάζι ντρόουν, τα οποία τα δώρησε. Και αν το συνδυάσουμε με τη δράση που έχει η Τουρκία στην Αλβανία, δεν πρέπει να ενισχύει την ελληνική πλευρά? Λοιπόν, η Αλβανία είναι μια πάρα πολύ μικρή χώρα, η οποία αντικειμενικά, για αντικειμενικούς λόγους, έχει περιορισμένο βάρος στη διεθνή πολιτική σκηνή. Εκείνο που μας ανησυχεί είναι ότι σε αυτή την πολύ μικρή χώρα η Τουρκία έχει υπέρμετρη επιρροή στην εξωτερική της πολιτική. Αυτό είναι που μας ανησυχεί. Γι' αυτό την παρακολουθούμε προσεκτικά, την Αλβανία. Αλλά αντικειμενικά η Αλβανία είναι πρακτικώς αδιάφορη στο διεθνές πολιτικό στερέωμα. Σε εμάς παίζει ρόλο, διότι ακριβώς είναι ο τουρκικός παράγοντας ο οποίος εμπλέκεται. Τώρα για τον τζαμί. Υπάρχει μια... μέσα στο τουρκικό κράτος υπάρχει μια διεύθυνση, η διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων. Στα τουρκικά λέγεται Diyanet, η οποία έχει ως στόχο να σπέρνει τζαμιά στην Τουρκία και στο εξωτερικό. Αυτή χρηματοδότησε το τζαμί το τουρκικό στα Τίρανα, στη Στουτγκάρδη, σε όλη την Ευρώπη. Χρηματοδοτεί τζαμιά τα οποία χτίζονται με ένα συγκεκριμένο τύπο για να θυμίζουν τον μπλε τζαμί στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η οργάνωση προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση διότι θέλει να τονώσει το τουρκικό σουνιτικό Ισλάμ. Αντιλαμβάνομαι ότι στην περίπτωση της Αλβανίας ένας από τους λόγους, γιατί είχα δει τον τζαμί όταν τελειωμένο και μου έκανε εντύπωση που δεν λειτουργούσε, ένας από τους λόγους των καθυστερήσεων ήταν διότι υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ του Ράμα και του Ερντογάν για το ποιος θα διοικήσει αυτό το τζαμί. Τελικώς φαίνεται ότι οι Τούρκοι κατόρθωσαν να βάλουν μία φύλλα προσκυμένη προς αυτούς διοίκηση. Και συμμετέχει και ένας πρόσωπος της Τουρκίας από ό,τι κατάλαβα. Οπότε άνοιξε τον τζαμί. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Αλβανία. Συνέβη και στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, συμβαίνει σε όλα τα Βαλκάνια, συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Και στα Σκόπια. Κάτι τελευταίο. Δεν έγινε καθόλου λόγος, ούτε φάνηκε σε μια δυσαρέσκεια που υπήρχε από την πλευρά της Τουρκίας με το όραμα του Ράμα να δημιουργήσει ένα Βατικανό στον κλάδο του Ισλάμ που είναι οι Αλεβίτες. Ναι. Οι Αλεβίτες δεν είναι Αλεβίτες, είναι Μπεκτασίδες. Μπεκτασίδες είναι ένας κλάδος του αλεβιτισμού. Mm-hmm. Δημιουργήθηκαν από τον Χατζή Πεκτάς έναν
μουσουλμάνο καλόγερο που ζούσε το 13ο αιώνα στην Ανατολική Μικρά Ασία. Αυτός έφτιαξε μία θρησκεία συγκριτισμού. Δηλαδή πήρε στοιχεία από το Ισλάμ και στοιχεία από το Χριστιανισμό και έφτιαξε τη δική του θρησκεία. Επί παραδείγματι, όπως εμείς έχουμε το τρισυπόστατο της θεότητας, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, οι μουσουλμάνοι Μπεκτασίδες έχουν το τρισυπόστατο που είναι ο Αλλάχ, ο Μωάμεθ και ο γαμπρός του Μωάμεθ, ο Αλή. Όπως εμείς έχουμε τους 12 Αποστόλους, αυτοί έχουν τους 12 ημάμιδες. Έχουν ένα είδος μεταλήψεως με κρασί στους δικούς τους ευκτήριους οίκους, οι οποίοι δικοί τους ευκτήριοι οίκοι δεν είναι τζαμιά, δεν πάνε ποτέ στα τζαμιά αυτοί, και σε αυτούς τους ευκτήριους οίκους πάνε μαζί άντρες και γυναίκες. Μπεκτασίδες υπάρχουν και στη Θράκη, τη δική μας Θράκη. Ο μεγαλύτερος μπεκτασίδικος τεκές είναι ο τεκές της Ρούσας. Τεκές ήταν το όνομα του θρησκευτικού χώρου στον οποίο πηγαίνουν. Και απλώς επειδή είχε πολλά λιβάνια και τέτοια, γι' αυτό είχε μείνει η φράση «τεκέ το έκανες». Αλλά δεν είχε την έννοια του καπνιστηρίου, πολλό δε μάλλον του καπνιστηρίου ναρκωτικών ουσιών. Είχε την έννοια ενός χώρου όπου υπάρχουν πολλά θυμιάματα και τέτοια. Οι μπεκτασίδικοι τεκέδες λοιπόν υπήρχαν σε όλα τα Βαλκάνια και ο κύριος όγκος του μπεκτασισμού ήταν στην Αλβανία και στην Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα παιδιά του παιδομαζώματος δεν τα κάνανε μουσουλμάνους, τα κάνανε μπεκτασίδες για να είναι σχετικά κοντά στην παλιά τους θρησκεία. Ως ένα από τα εμβλήματα των Μπεκτασίδων, παράδειγμα, είναι ο Άγιος Γεώργιος. Αυτό είναι περίεργο, αλλά οι γενίτσαροι είχαν ως έμβλημα και τον Άγιο Γεώργιο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία όλα, μας λέτε. Ναι, ήταν μια συγκριτιστική, έκανε ένα συγκριτισμό. Νομίζω έχουμε και μονογαμία, να δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μονογαμία, υπάρχει παρουσία ανδρών και γυναικών ταυτοχρόνως στον ίδιο χώρο. Πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα στο υπόλοιπο Ισλάμ. Όχι μόνο δεν είναι συνηθισμένα, είναι αδιανόητα στο υπόλοιπο Ισλάμ. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο, στο παρελθόν, κατηγορούσαν τους Μπεκτασίδες ότι ήταν άνθρωποι ανήθικοι, επειδή πηγαίναν άντρες και γυναίκες στον ίδιο χώρο. Από εκεί και πέρα, αυτά που είπε ο Ράμα, από μένα να δούμε πώς εννοεί ότι θα τα εφαρμόσει. Είναι πολύ περίεργο. Θα μου έκανε εντύπωση να δω να εφαρμόζονται με την έννοια του Βατικανού και τα λοιπά, διότι αντικειμενικά δεν μπορείς να φτιάξεις ένα κράτος μέσα σε ένα άλλο κράτος χωρίς να του εχωρήσεις κυριαρχία, και δεν νομίζω ότι ο Ράμα θα εχωρούσε κυριαρχία σε κανέναν. Να έφτιαχνε δηλαδή δικά του διαβατήρια, να είχε δικό του έλεγχο. Όλα αυτά μου φαίνονται ακραία. Ήταν απλώς μια πομπόλυγα που πέταξε ο Ράμα, ο οποίος θέλει να παίξει με τους Μπεκτασίδες στην Τουρκία. Τίποτε άλλο. Μάλιστα, κύριε Σιγού. Στην Αλβανία, συγγνώμη, με τους Μπεκτασίδες στην Αλβανία. Ναι, κύριε Σιγού, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Δαμοπολίτη.